Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας, τους θεολόγους καθηγητάς, τον κύριο Νικόλα Ζωχαδιάδη και τον κύριο Γιώργο Κουμιώθη, που παρά τις πολλές υποχρεώσεις τους ήρθαν κοντά μας από τη Λία να μας μεταδώσουν τις ορθόδοξες αρχές και μηνύματα. Έτσι θα μπορέσουμε καλύτερα να ζήσουμε τα πάθη του Κυρίου μας και την Ανάσταση. Πριν αρχίσουν τις ομιλίες τους οι ομιλητές, ήθελα εγώ από τη μεριά μου να αναφέρω ορισμένα, να σας πω ορισμένα πράγματα που επιβάλλεται να τα πούμε. Αυτά είναι δικά μας οπωσδήποτε, δεν έχουν καμία σχέση με την ομιλία. Αυτό αφορά εμάς τους συγχωριανούς. Ήθελα να αναφερθώ στο κινητήριο. Δεν είναι πολύ τέλεια το κινητήριό μας να είναι πεντακάθαρο. Γιατί η κατάσταση που επικρατεί τις περισσότερες φορές εκεί πέρα είναι αχαρακτήριστη. Πρέπει, όταν πάμε και καθαρίζουμε τα μνήματα, τους τάφους των συγγενών μας, ό,τι ακριβώς περιχάρτω, πετσέρα, φυσικά κομμάτι, οτιδήποτε, να μην τα πετάνε όφυλο. Υπάρχει, στην ανατολική πλευρά υπάρχει ένας λάκκος μεγάλος, υπάρχει ένας κάδος και έχουμε ζητήσει να μας φέρουν κι άλλο ένα κάδο. Γιατί δεν είναι πολυτέλειο οπωσδήποτε να είναι καθαρό. Το κινητήριο είναι ο καθρέφτης του χωριού μας. Και πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάπως ευθρεπισμένο από τη μεριά τη δική μου. Δεύτερο θέμα. Κατόπιν απόφαση της Δημοτικής Αρχής, πρέπει εντός δύο μηνών, ίσως και τριών μηνών, εν πάση περιπτώσει, που ρωτάνε παρά, να γίνει εκταφή όσων είναι πέραν της πενταετίας. Διαφορετικά θα υποχρεωθεί ο Δήμος Καλαμάτας να στείλει εργάτες και να κάνουν την εκταφή αυτή. Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ έτσι προσβλητικό να ξεθάψω εργάτη σε παραδείγματα της Καλαμάτας, του Δημήτρη της Καλαμάτας, τον πατέρα μήνυμά μου. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε όσα είναι πέραν της πενταετίας. Φυσικά μπορεί να πάρει και παρά τα ένα ή δύο χρόνια ακόμα οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να γίνει εκταφή. Ένα τρίτο θέμα πάλι είναι το οστεοφυλάκιο. Αυτό είναι σαφή κατάσταση. Προκειμένου να γίνει μια αποσυμφόρηση, ο Δήμος Καλαμάτας έχει φτιάξει ένα καινούριο χωνευτήρι. Που πέραν της 25ης, όσα οστεοκυβώτια είναι μέσα στο οστεοφυλάκιο, θα τα διάσουν και θα τα πάρουν ρίξουν μέσα στο χωνευτήρι. Αυτό είναι απόφαση του Δήμου Καλαμάτας, έτσι δεν είναι προσωπική μου παράκριση κανονικό, όπως μου είπαν ακριβώς με το μεταφέρω. Όποιος όμως δεν θέλει να πέσουν τα οστά των συγγενών του στο οστεοφυλάκιο, μπορεί να κάνει μια οστεοθυρίδα. Στη δυτική πλευρά του κημητηρίου, του νεκροταφείου, γίνεται κάτι μαρμάρινες οστεοθυρίδες. Μπορεί κάποιος μερικά από έξω από οπωσδήποτε να πάρει το οστεοκυβώτιο από το οστεοφυλάκιο και να το τοποθετήσει μέσα στις οστεοθυρίδες. Δεν πληρώνει τίποτα, δεν θα πληρώνει τίποτα. Απλώς και μόνο θα επιβαρυνθεί τα έξοδα κατασκευής. Μπορεί να βρει οποιονδήποτε μάστρο θέλει αυτός και να φτιάξει ένα μαρμάρινο, να βάλει τη φωτογραφία και το όνομα του έβαλε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ανακοινώσω οπωσδήποτε. Και κάτι άλλο ακόμα. Όλοι ξέρουμε ότι λειτουργεί ένα παράρτημα φιλαρμονικής εδώ στον παρά. Από το Δήμο Καλαμάτας. Παρακολουθήσαμε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και εγώ προσωπικά ενθουσιάστηκα όταν είδα τα παιδάκια τα δικά μας να πηγαίναμε τις στολές τους και να γι' αυτό παράκληση τόσο του εμένα προσωπικά, σαν άτομο φυσικά και σαν θεσμικός και του Δημάρχου, να παρακινήσουμε όσο μπορούμε οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι γονείς και δεν μόνο στα παιδάκια μας, τα εγγονάκια μας, να γραφούν εκεί στη φιλαρμονική. Είναι πράγματι μπορεί στο μέλλον να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε και σαν επαγγελματική πρόοδο, όπως στη φιλαρμονική Καλαμάτα, στη φιλαρμονική της αστυνομίας, στη φιλαρμονική του ναυτικού. Ναι, γενικά, για να κάτω στρατού. Τέλος πάντων, θα ήταν καλό πράγμα οπωσδήποτε έτσι να έχουμε προσέλευση μεγάλη. Και κάτι άλλο που είμαι λίγο δυσαρεστημένος πραγματικά. Το ΑΡΦΑΛΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Μεσσηνίας. 1.100-1.200 κατοίκους του περίπου. Δεν θα έπρεπε εδώ αυτή τη στιγμή να είμαστε 40-50 άνθρωποι. Θα μπορούσαμε να είμαστε 250-350. Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει οπωσδήποτε, αλλά αυτές οι ομιλίες που γίνονται κάτι αποκομίζουμε, κάτι έχουμε όφελος, κάτι όφελος έχουμε οπωσδήποτε. Τέλος, αυτά ήθελα να πω από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσουμε
Ο πρώτος συζητητής είναι ο κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, καθηγητής θεολόγος και ερευνητής συγγραφέας, καθηγητής Βυζαντινής μουσικής και πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων Ηλίας. Ο κ. Ζαχαριάδης είναι γνωστός γιατί έχει έρθει επανειλημμένα στο χωριό μας. Δεύτερον, ο κ. Γεώργιος Κομιώτης. Άφησα τελευταίο το συμπατριώτη μας, βουλευτή κύριο Κατσαμάλη, ο οποίος είναι και πρόεδρος Παγκοσμίου Ενώσεως Βουλευτών. Είναι καταγωγή από τα Λιδιά και από ό,τι ξέρω τον κάναμε και αρφαρέο, γιατί αγόρασε κάτι σπίτι εδώ στον Φάλαρο. Την είμαστε χαμάρι. Κύριε Ζαχαριάδη, για την δολοφόνη.